Μία μαθήτρια τώρα του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου, η Χριστίνα Παναγιώτα Φραγιαδάκη, κέρδισε ένα από τα βραβεία του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης. Εύη μου, θα την πω και τη δεύτερη κοπέλα. Λοιπόν, μου κάνει Εύη πίσω, 2-2 είναι. Λοιπόν, η Χριστίνα Παναγιώτα λοιπόν Φραγιαδάκη κέρδισε ένα από τα βραβεία του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης Δήμου Βύρωνα 2019, ενώ και η Χριστίνα Κλίνη Ανδρέου πήρε και αυτή, έλαβε ένα έπαινο συμμετοχής με ποιητικό κείμενο που φέρει τίτλο «Άνθρωπος και φύση». Να σας καλησπερίσω λοιπόν. Καλησπέρα. Λοιπόν, ποια είναι η Χριστίνα Παναγιώτα? Εγώ. Δεν έχεις ξαναβγεί στην τηλεόραση, πρώτη φορά. Ναι. Δεν έχεις άγχος? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερο. Για πες μας λίγο για αυτή την επιτυχία σου. Προσωπικά είχα γράψει την πρώτη γυμνασίου ένα κείμενο. Ναι. Το οποίο το στείλαμε σε ένα διαγωνισμό, σαν το πρώτο μου κείμενο ουσιαστικά. Και η διάκρισή μου ήρθε στη δεύτερη γυμνασίου και μας μίλησαν για την βράβευση, την οποία παρευρέθηκα και όλα στην Αθήνα. Η οποία ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία, θα έλεγα. Ναι. Και ήταν και πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία, δεν είχα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο, η αλήθεια είναι. Και εύχομαι ειλικρινά κάθε παιδί να έχει μια τόσο όμορφη εμπειρία στη ζωή του. Φαντάζομαι σ' αρέσει η λογοτεχνία, σ' αρέσει να διαβάζεις βιβλία, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Από ποια ηλικία ξεκίνησε και διάβασε το πρώτο σου βιβλίο? Βιβλία διάβαζα από μικρή, όχι τόσο εντατικά όσο τώρα. Από την πρώτη μου διάκριση και μετά, δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς να διαβάσω ένα βιβλίο. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη Χριστίνα. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Άνθρωπος και φύση, λοιπόν, ένα ποιητικό κείμενο. Σωστά? Ναι. Πώς αντιλαμβάνεσαι την ποίηση? Είσαι μία μαθήτρια του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου, που φαντάζομαι διαβάζεις ποίηση. Έχεις έρθει σε επαφή με την ποίηση από μικρή ηλικία? Όχι από τόσο μικρή. Ναι. Αυτή τη χρονιά άρχισα. Ποιητικό κείμενο, λοιπόν. Ποιητικό κείμενο, σωστά. Ναι. Άνθρωπος, φύση. Δηλαδή, για βάλε μας λίγο στο κλίμα, στο πνεύμα του κειμένου. Αυτό το κείμενο μιλάει για το περιβάλλον, καταστροφή του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι τώρα τελευταία καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν τον βοηθάνε να δεν τον προστατεύουν. Μάλιστα. Χριστίνα Παναγιώτα, προκύπτουν πάρα πολλά μηνύματα μέσα από αυτή την επιτυχία και τη δική σου επιτυχία και της Χριστίνας. Τι θα συμβούλευες, θα προέτρεπες μαθητές γυμνασίου, μαθητές λυκείου να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με το διάβασμα και εξωσχολικών βιβλίων, να ανοίξουν κατά κάποιο τρόπο τους ορίζοντές τους, στη λογοτεχνία, στην ποίηση? Λοιπόν, εννοείται. Πιστεύω ότι στη γενιά τη δικιά μου έχει παρεξηγηθεί πολύ και η ποίηση και η λογοτεχνία και γενικά το διάβασμα βιβλίων δεν είναι ένα από τα χόμπι που έχουν οι μαθητές. Ναι. Εννοείται ότι θα ήθελα να δω παιδιά της ηλικίας μου να αρχίσουν να διαβάζουν βιβλία και να γράφουν, γιατί σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι είναι κάτι πολύ ωραίο σαν σχολεία και συνεχίζοντας βασικά θα είναι σαν εμένα που δεν θα μπορούν να ζήσουν πια χωρίς βιβλίο. Ακριβώς. Χριστίνα, αγαπημένος σου ποιητής? Αγαπημένος ποιητής, νομίζω η Κική Δημουλά. Η Κική Δημουλά, η οποία έφυγε και πρόσφατα σχετικά από τη ζωή και στην Εύη αρέσει πολύ, ναι, η Κική Δημουλά. Χριστίνα, εσένα, αγαπημένος ποιητής? Θα συμφωνήσεις, Κική Δημουλά, αγαπημένη? Ναι. Αγαπημένη. Θα προέτρεπες εσύ μαθητές γυμνασίου, λυκείου, να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν ποιήση, να διαβάσουν λογοτεχνία? Ναι, διότι το βιβλίο τη λογοτεχνία σε βοηθάει να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, να εκφραστείς. Ναι. Και σε βοηθάει γενικά στη ζωή σου. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στις δύο, και στη Χριστίνα και στην έτερη Χριστίνα και στους γονείς βέβαια και στους καθηγητές στο σχολείο και μακάρι αυτή η επιτυχία να βρει πολλούς μιμητές. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κορίτσια, λοιπόν.